αυλαία πριν καν ξεκινήσει στο εφετείο η δίκη σε δεύτερο βαθμό της αναισθησιολόγου που κατηγορούνταν για το θάνατο της άτυχης Μελίνας Παρασκάκη το Δεκέμβριο του 2015 μετά από επέμβαση ρουτίνας στο Βενιζέλιο νοσοκομείο του Ηρακλείου. Οι συνήγοροι περάσπισης της αναισθησιολόγου έκαναν ένσταση απαραδέκτου ως αόριστη στην εισαγγελική έφεση, την οποία έκανε δεκτή το τριμελές εφετείο πλημελημάτων Ανατολικής Κρήτης. Δέχτηκε ότι η έφεση του κυρίου εισαγγελέα είναι αόριστη. Καθότι η πρωτόδικη απόφαση ήταν πλήρως και ειδικώς και περιστατωμένα αιτιολογημένη, επομένως δεν υπήρχε κάποιο λάθος το οποίο θα μπορούσε να οδηγήσει στην επανεξέταση της υποθέσεως αυτής. Εφόσον λοιπόν αυτό το οποίο τελικώς εξήχθη ως συμπέρασμα κατέτεινε χωρίς αμφιβολία στην αθώωση της εντολέως μας, σημαίνει ότι όποιες αιτιάσεις, όποιες πιθανολογήσεις είχαν προβληθεί πρωτίστως και κατά το κατηγορητήριο, θεωρώ ότι πλέον δεν αφήνουν περιθώριο κανένα στην παραδοχή ότι δεν υπάρχει ενοχή. Η αναισθησιολόγος πρωτόδικα είχε αθωωθεί προκαλώντας αντιδράσεις στο οικογενειακό περιβάλλον του άτυχου κοριτσιού, που και σήμερα, χωρίς να θέλει να σχολιάσει την απόφαση, αντέδρασε με οργή στο άκουσμά της. Ντροπή σας. Συγχαρητήρια. Γιατί δεν την αθώνατε κατευθείαν, εσείς δεν έχετε παιδιά. Πρακτικά, μετά τη σημερινή εξέλιξη, το δικαστήριο, κάνοντας δεκτή την ένσταση, επί της ουσίας, όπως σημείωσαν οι συνήγοροι υπεράσπισης της αναισθησιολόγου, κλείνει την υπόθεση με συνέπεια την ισχύ της πρωτόδικης αθωωτικής απόφασης για την αναισθησιολόγο. Έχει δικαίωμα αναιρέσεως ενδεχομένως η άλλη πλευρά. Θεωρώ ότι το ζήτημα είναι καθαρά τυπικό, νομικό, και εάν το δικαστήριο παρενέβαινε τον νόμο σε αυτό το σημείο και δεν έκανε δεκτή την προβαλλόμενη ένσταση, θα υπερέβαινε θετικώς την εξουσία του. Κατά συνέπεια θα καθιδρύει το αναιρετικός λόγος ούτως ή άλλως για την πλευρά της κατηγορουμένης. Ουσιαστικά κλείνει το κεφάλαιο αυτό μια υπόθεση η οποία ταλαιπώρησε και την οικογένεια της άτυχης Μελίνας, αλλά και την κατηγορουμένη κατά την άποψη τη δική μας και του δικαστηρίου άδικα, διότι στο θάνατο οδηγήθηκε από άλλες αιτίες και όχι από ευθύνη της γιατρού. Το άτυχο παιδί είχε εισαχθεί για επέμβαση ρουτίνας, ωστόσο στη διαδικασία της ανάνυψης παρουσίασε βροχοσπασμό και παρά τις προσπάθειες ανάνυψης και τη μεταφορά της στη μονάδα εντατικής θεραπείας παιδών του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου του Ηρακλείου, κατέληξε τα ξημερώματα της 29ης Δεκεμβρίου 2015. Η αναισθησιολόγος κατηγορούνταν για ανθρωποκτονία από αμέλεια, για τις δόσεις συνοτρόπων ουσιών και αδρεναλίνης που χορήγησε στο παιδί.